Ώρα για μόδα, ώρα για το κατάστημα επιλογές, τα μάλια, ώρα για νέες παραλαβές. Μπαίνουμε ούτως ή άλλως σε μια εποχή που έχει χρώμα, που έχει νέα δεδομένα, που έχει εξαιρετικές τάσεις για τη φετινή μόδα. Η Μαρίνα Στεφανάκη είναι πανέτοιμη για να μας πάρει από το χέρι και να μας γνωρίσει και να μας δείξει από κοντά όλα εκείνα τα καινούργια τα οποία φιλοξενούν στο κατάστημα επιλογές. Ένα κατάστημα το οποίο από την αρχή της τηλεοπτικής μας χρονιάς είναι κοντά και που κάθε φορά που είναι εδώ μας δίνει και το στίγμα όλων εκείνων των υπέροχων που έχει επιλέξει και φιλοξενεί στο κατάστημα. Μαρίνα, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Τι όμορφη που είσαι, που ξέρεις ότι εγώ εύκολα δεν λέω καλές κουβέντες. Τι είπα. Φοράω ένα bohemian φόρεμα, έτσι ανοιξιάτικο, μιας και αυτό θα είναι το θέμα που θα δούμε σήμερα. Νέες ανοιξιάτικες προτάσεις, όπως επίσης bohem, boho στυλ είναι και τα υποδήματα που φοράω. Άλλωστε, το κατάστημα επιλογές είναι ένα κατάστημα που μπορούμε να δούμε πληθώρα επιλογών τόσο σε ρούχα όσο και σε υποδήματα, τσάντες και γενικότερα και άλλα αξεσουάρ. Πολύ όμορφο. Και τα κορδόνια. Μ' αρέσει που το παιδί μου λέει ταυτόχρονα δείξει. Ναι, δεν μπορώ να κάνω τέτοιο παπούτσι. Μ' αρέσει το συγκεκριμένο στυλ, το οποίο θα επικρατήσει και φέτος. Το είδαμε και την περασμένη χρονιά, θα το δούμε και φέτος για την άνοιξη και για το καλοκαίρι. Αλλά νομίζω ότι καλύτερα θα μιλήσουν οι εικόνες. Πάρα να σας τα λέω μόνο εγώ. Να σήμερα και θα δείξουμε και θα προτείνουμε και στα κορίτσια τα οποία είναι κοντά μας. Διάφορες επιλογές. Η Έλντα, ακριβώς. Η Μαρίζα και η Μαριλένα μας. Μπράβο, έτσι να ξέρουμε και ποιοι είναι μαζί μας. Και να πούμε ότι και τα υποδήματα και όλα και τα οποία σήμερα τα κορίτσια θα προτείνουν και αυτά που έχουμε εδώ να δούμε από κοντά, θα τα βρείτε στο κατάστημα επιλογές στα μάλια, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 157. Εκεί εδρεύει, αλλά εκείνοι οι οποίοι παρακολουθούν τώρα και εκτός περιοχής και δουν κάτι και τους αρέσει, είναι γνωστή η διαδικασία και είστε και πολλοί οι οποίοι το κάνετε τον τελευταίο καιρό που είναι κοντά μας στον λόγο κατάστημα. Τηλέφωνα βλέπετε, το διαδίκτυο το βλέπετε, τη σελίδα στο Facebook, η οποία είναι ενεργή, ενεργότατη τη βλέπετε. Ένα τηλέφωνο, είδα αυτό, μου άρεσε και γίνεται η αποστολή όλων εκείνων που κάποιος θέλει να αποκτήσει, με αντικαταβολή. Ακριβώς, χωρίς καμία χρέωση. Βλέπουμε λοιπόν εδώ την Έλντα μας, η οποία φοράει ένα σκίνι τζιν παντελόνι με ρίγες. Να πούμε ότι οι ρίγες επικρατούν και φέτος την άνοιξη και το καλοκαίρι. Οι συγκεκριμένες είναι κάθετες. Και όχι ότι έχει ανάγκη η Έλντα, αλλά να πούμε ότι οι οριζόντιες, οι κάθετες, με συγχωρείτε, ρίγες δίνουν περισσότερο ύψος και μάκρος στο πόδι και έχει επιλέξει από πάνω ένα αέρινο, θα έλεγα, με βολάν τέλειωμα στο μανίκι και δαντέλα, αγαπημένη δαντέλα. Πολύ ωραία επιλογή και σε υποδήματα. Ακριβώς, αυτό ήθελα μόλις τώρα να πω. Ναι. Και επειδή, εντάξει, το έχω ξαναπεί, αλλά το ξαναλέω και τώρα. Και μουσική έχετε, όση ώρα εμείς μιλάμε ή δεν την ακούω. Α, μπράβο Γιάννη, μπράβο, γιατί μου αρέσει. Εξαιρετικές τιμές. Μπορεί να μην επιτρέπεται λόγω κανόνων που αφορούν στον τρόπο που λειτουργούν τα τηλεοπτικά μέσα να αναφέρουμε, αλλά να ξέρετε ότι είναι πραγματικά προσιτές. Και μέχρι να δούμε και το επόμενο, έχω και αυτά τα ωραία, να το δούμε μετά. Αμέσως μετά, επόμενο, γιατί τώρα είναι κοντά μας η Μαρίζα, η οποία έχει επιλέξει ένα navy στυλ, μπλε με άσπρο, ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός, με ένα παντελόνι με σκισίματα και μποτάκι καλοκαιρινό ανοιξιάτικο, θα έλεγα. Και βλέπουμε εδώ το τοπάκι, το οποίο είναι καρό, με έξω ώμους και λίγο έξω πλάτη, που αμέσως τώρα βλέπετε. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο καρό ανήκει στην κατηγορία των 70s prints, που βλέπουμε και το καρό και τις κακέρες και statement γραμμές, αλλά και εντύματα λουλουδιών πάνω στα ρούχα μας. Ωραία και τα μποτίνια. Με εξαιρετικό χρώμα, που και αυτά θα φορεθούν φέτος πάρα πολύ, και ειδικά αυτή την περίοδο, που σου δίνουν έτσι μια νότα, μια πινελιά ανοιξιάτικη, για να φωτίσεις λίγο. Και πολύ ωραία η επιλογή. Πολύ άνετο το συγκεκριμένο σχέδιο, αλλά και το τακούνι δίνει και το ύψος, αλλά δίνει και την άνεση που χρειαζόμαστε καθημερινά. Τώρα, για αυτή την περίοδο, επειδή ξέρω ότι είμαστε λίγο ανυπόμονες και θέλουμε να φύγουμε λίγο μακριά από τον γκρι, το μαύρο, το οποίο ούτως ή άλλως δεσπόζει κάθε περίοδο χειμερινή, τέτοιου τύπου εξαιρετικές μπλούζες σε διάφορα χρώματα, κοτών, μαλακές εξαιρετικές, οι οποίες θα έρθουν να βοηθήσουν στον ντύσιμο με ένα τίσερτ, με ένα πουκάμισο, θα μας κρατήσουν λίγο πιο ζεστές, αλλά θα δώσουν το χρώμα που θέλουμε, βρε παιδί μου, τώρα αυτές τις μέρες. Και δίνουν και τη ζεστασιά, γιατί είναι μεν μπήκε η άνοιξη, αλλά οι χαμηλές θερμοκρασίες ακόμα κρατάνε. Παρ' όλα αυτά, έχουμε κάθε δικαιολογία, μιας και πλησιάζει για τα καλά το καλοκαίρι, να μπούμε σε λίγο πιο ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς, θα έλεγα. Το συγκεκριμένο έχει και πολύ όμορφο τελείωμα στο μανίκι, είναι ιδιαίτερο, είναι νέα μόδα, θα έλεγα. Και έχει και το εξής έξυπνο, γιατί ξέρουμε καλά ότι στο κατάστημα επιλογές θα βρούμε και εξαιρετικές προτάσεις για εκείνες τις κυρίες που θέλουν λίγο να
βάλουν ρούχα πιο άνετα και έχουν μπει μερικά κιλάκια και αγχώνονται. Έχουν εξαιρετικά χρώματα, εξαιρετικές επιλογές για να είσαι ντυμένος όπως ακριβώς επιθυμείς, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί για σένα ένα πονοκέφαλο, που θα βρω το νούμερό μου. Και αυτή εδώ, επειδή δεν έχει και λάστιχο κάτω και πέφτει έτσι ρηχτά, δεν θεωρεί που πάει με το τζιν. Και πίσω, στο πίσω μέρος είναι ακόμα πιο μακριά. Βολεύει να κρύψουμε οποιαδήποτε τυχόν ατέλεια. Και άνεση και κομψότητα συνάμα. Και είναι και εκείνο το πουλοβεράκι, το οποίο θα το πάρεις τώρα και μετά θα σε ταξιδέψεις το καλοκαίρι, στις νύχτες του καλοκαιριού, θα σε πάει ταξίδια, θα σε φτάσει στο νησί, θα είσαι λίγο πιο ζεστή. Με τα εξαιρετικά αυτά φουλάρια, τα οποία υπάρχουν κλείστα όσα σε επιλογές. Ακριβώς. Εντάξει. Μπορούμε να περάσουμε τώρα και στη Μαριλένα μας. Υπέροχος συνδυασμός. Ένα ντύσμα το οποίο θα μπορούσε να φορεθεί και στο γραφείο, αλλά και πιο casual καθημερινές εμφανίσεις. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, με τις κατάλληλες αλλαγές, μόνο και μόνο με κάποια έξτρα αξεσουάρ. Το σακάκι αυτό είναι υπέροχο. Είναι όντως υπέροχο. Με μπλε λεπτομέρειες. Και το χρώμα του και εξαιρετικό. Μπορεί να φορεθεί άνετα από τώρα μέχρι... Σε πάει φθινόπωρο. Ακριβώς και φθινόπωρο. Είναι ιδανικό το συγκεκριμένο τασάκι. Σακάκι. Καλό και το τασάκι, αλλά το σακάκι είναι ακόμα καλύτερο. Εναλλακτική περίοδο και μεταβατική που είναι και η άνοιξη και το φθινόπωρο. Τα ριγέ που κάμισα που επίσης φέτος έχουν κατά πολύ αγαπηθεί. Είναι απίστευτη τάση φέτος γενικά τα που κάμισα, αλλά ειδικά ό,τι έχει να κάνει με τη ρίγα. Συγκεκριμένα και βλέπουμε και αυτή τη λεπτομέρεια που σας έλεγα προηγουμένως, όπου πάνω στη ρίγα, πριν δηλαδή, μέσα στο πριν, βλέπουμε και κεντυμένο λουλούδι. Όπως επίσης και αυτό το ριγέ που δείχνεις, μιας και πιάσαμε τα ριγέ. Και κοίτα τώρα, αυτά τα τρία κομμάτια μπορούν να φορεθούν εξίσου και από μόνα τους. Δηλαδή το τζιν, το πατελόνι με το ρεβέρ, το οποίο θα το βάλεις με τα μακό σου, τα φανελάκια, το σακάκι το οποίο το έχεις συνεχώς μαζί σου και σε σώζει σε κάθε περίσταση. Ακριβώς. Και το πουκάμισο, το οποίο θα μπει από σόρτς μέχρι φούστα μέχρι τα πάντα. Στην ίδια λογική του ριγέ, αυτό είναι φόρεμα. Είναι πουκαμισοφόρεμα συγκεκριμένα και βλέπουμε ότι έχει ένα ειδικό έτσι, σχέδιο από μπροστά, σαν ζώνη που μπορεί να φορεθεί να το δέσουμε είτε από μπροστά είτε από πίσω. Και που έρχεται μια χαρά να καλύψει και τυχόν ατέλειες, γιατί αυτά εδώ είναι πολύ έξυπνα. Είναι το ιδανικό μήκος και ύφασμα. Θα το βάλετε και με ένα ωραίο φουλάρι ή με ένα ωραίο κολιέ. Θα το βάλετε και με κολάν, αν θέλετε, τώρα που είναι ακόμα νωρίς. Ή να το αφήσετε ανοιχτό και από μέσα να βάλετε ένα σορτσάκι λίγο πιο κοντά για τους πιο καλοκαιρινούς μήνες. Όπως επίσης στην ίδια λογική, στο ίδιο ύφος είναι και αυτό εδώ το γκρι πουκάμισο. Πιο business class κομμάτι. Το οποίο μπορεί να φορεθεί από ένα λευκό παντελόνι. Καλή ώρα όπως αυτό εδώ. Είτε ένα σκούρο τζιν. Σκούρο γκρι τζιν συγκεκριμένα. Ναι, και τώρα ένα λευκό παντελόνι το χρειάζεσαι. Γιατί θα είναι η βάση σου για να κάνεις δεκάδες διαφορετικά ντυσίματα. Που μπορούμε να φορέσουμε το οτιδήποτε. Αυτό για δεν το μπορώ αυτό. Να μην το δείξω, μιας και το επόμενο ωραίο, κομμάτι που θα δούμε από την Έλτη μας είναι στους ίδιους συνδυασμούς. Το λευκό, το παντελόνι που το θέλουμε σαν βάση να βάλουμε, να συνδυάσουμε οτιδήποτε από πάνω από το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα μέχρι και το βράδυ. Αυτό εδώ το κομμάτι είναι πραγματικά υπέροχο, τόσο σαν ύφασμα, αλλά και εδώ το μανίκι που είναι βολάν. Βολάν και στο τελείωμα καμπάνα θα έλεγα. Ναι, με τη διαφάνειά του, το οποίο μπορεί να το βάλεις βράδυ μαζί με αυτό το πατελόνι και μετά να βάλεις το πατελόνι και να το φορέσεις με αυτή τη δυνατότητα μπλούζα. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε λίγο πριν. Έχεις μια βάση και παίζεις με 1000 διαφορετικά ντυσίματα. Δες, το πας βόλτα, ορίστε. Το κάνεις πρωινό καφέ. Καλά και τώρα τυχαία ότι πιάνουμε, γιατί με ό,τι του βάλεις στη βάση του, μια χαρά ταιριάζει. Είσαι έτοιμη. Για έλα. Γιατί και αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι υπέροχο. Zip kilot. Επίσης βολάν, ένα στοιχείο που επικρατεί και φέτος, αλλά δεν ξεχνάμε τη ρίγα, την οποία τη βλέπουμε και σε λίγο πιο καλού υφάσματος πατελόνι. Πιο επίσημο, όχι πιο καλό, πιο επίσημο, για να είμαι και σωστή. Και με ωραίο κόψιμο. Φέτος ούτως ή άλλως είδαμε την τάση από το χειμώνα να αρχίζει να σχηματίζεται. Από... Δηλαδή το πατελόνι άρχισε να κοντένει σιγά σιγά και το υφασμάτινο. Ήδη από τη χειμερινή περίοδο. Και η zip kilot θα παίξει πολύ και τα βολάν αυτά είναι πολύ στη μόδα. Και είναι και τα ντυσίματα εκείνα τα οποία μπορούν να σε πάνε και βόλτα το βράδυ και να είσαι και μέσα στο ύφος των επιταγών της μόδας. Αλλά και με ρούχα τα οποία μπορούν να φορθούν και μόνα τους. Δηλαδή και η μπλούζα με το βολάν μπορεί να μπει με οτιδήποτε. Με ένα απλό μαύρο παντελόνι ή ακόμα και τζιν. Με λίγο πιο καλό, πιο επίσημο παπούτσι από κάτω. Όπως επίσης εξίσου όμορφο είναι και ιδιαίτερο θα έλεγα αυτό το σανδαλάκι που φοράει η Έλντα μας.
Ναι, είναι από τις προτάσεις των υποδημάτων που επίσης φέτος θα τα δούμε πολύ να προτείνονται. Και όταν επιλέξεις ένα πατελόνι το οποίο αφήνει αρκετό μέρος από το πόδι σου ακάλυπτο, σου επιτρέπεται να παίξεις πολύ με τα παπούτσια σου. Ένα τέτοια επιλογή είναι εξαιρετική. Και το παπούτσιο να δεικνύεις και την επιλογή που έχεις κάνει στο πατελόνι σου. Αξίζει να δούμε αυτό εδώ που σας έλεγα προηγουμένως. Βολάν έξω όμοι. Πρόκειται για ένα μαύρο φόρεμα με αυτές τις κεντυμένες λουλουδάτες λεπτομέρειες που σας έλεγα προηγουμένως. Ένα υπέροχο κομμάτι. Πολύ ωραία είναι. Εδώ και πίσω. Και από νεαρότερες ηλικίες και που δεν είναι, πως τι στυλ θες να βγάλεις. Ακριβώς. Στο κατάστημα επιλογές υπάρχει πληθώρα επιλογών όσον αφορά τα νούμερα, τα βαλάντια αλλά και τις ηλικίες. Καλύβει κάθε γυναίκα και κάθε ανάγκη. Εγώ τώρα έχω διαλέξει να σας δείξω αυτό το κίτρινο, το οποίο είναι στην μια λογική του λευκού. Αλλά επειδή το κίτρινο επίσης θα το δείτε πολύ να μπαίνει, ειδικά αυτές τις πρώτες μέρες και στις πρώτες αφίξεις των νέων προτάσεων και από το κατάστημα επιλογές, είναι διαφορετική επιλογή. Δεν αφορά μόνο στους τολμηρούς. Το κίτρινο είναι το χρώμα που φέτος θα παίξει πολύ το καλοκαίρι. Ήδη από και γενικά από την άνοιξη. Οι πιο παλ χρωματισμοί, αλλά τούτο εδώ το βλέπουμε πολύ να μπαίνει στο παιχνίδι. Δίνει περισσότερη έγκλη σε κάθε εμφάνισή μας. Μπορούμε να επιλέξουμε είτε total κίτρινη εμφάνιση. Καλή ώρα. Να σπάσουμε λίγο όμως τη μονοτονία με ένα απαραίτητο φουλάρι, αν δεν νιώθουμε ασφάλεια με μια total κίτρινη εμφάνιση, ή να παίξουμε με άλλα χρωματιστά πουκαμισάκια. Ναι. Που έχουν έτσι μια πινελιά κίτρινου. Ναι. Εμένα το κίτρινο μου αρέσει και με το μαύρο. Και μαύρο. Πολύ δυνατό συνδυασμό. Και με το λευκό στο πιο καλοκαίρι. Όπως μπλε έχει και το συγκεκριμένο. Ναι. Έχει γεωμετρικά σχέδια, ιδιαίτερα μανίκια καμπάνες στο τελείωμα. Αυτό. Άλλη επιλογή. Άλλη επιλογή. Αυτό τώρα είναι αυτό που σας έλεγα και λίγο πριν για πιο έξυπνες προτάσεις για εκείνους οι οποίοι θέλουν να βάλουν. Να είναι ντυμένοι ωραία και ανοιξιάτικα, αλλά ψάχνουν να βρουν το κατάλληλο νούμερο. Έχουν μια πολύ μεγάλη γκάμα και πολλές προτάσεις να σας κάνουν το κατάστημα επιλογές. Και επειδή ξέρω ότι αυτός είναι ένας σχετικός μικρός πονοκέφαλος, αλλά θέλετε να είσαστε ωραίες και υπερποιημένες, να το θυμάστε τον λόγο κατάστημα. Λοιπόν, τι ωραίο. Υπέροχη. Μπλε είναι, μπλε είναι. Ναι, είναι σκούρο μπλε. Υπέροχη γεωμετρική, με γεωμετρικά σχέδια πατελώνα, καμπάνα. Είναι σκούρο μπλε αυτό που βλέπετε. Εξακολουθούμε να βλέπουμε και το βολάν στο μπλουζάκι. Σκούρο μπλε επίσης. Ένας μοναδικός, απόλυτα άκρος καλοκαιρινός, ανοιξιάτικος συνδυασμός. Είναι μία παντελόνα που κολακεύει ιδιαίτερα. Την οποία επίσης θα τη βάλεις με ό,τι άλλο θέλεις. Ακόμα και τώρα που πλησιάζει η περίοδος του Πάσχα. Ναι. Ναι. Εντάξει, είπαμε τώρα. Σας το ξαναλέω. Δείτε μια ματιά, ρίξτε μια ματιά και δείτε. Ωραία και τα υποδήματα εδώ που τα βλέπουμε σε μεταλλικό χρώμα. Δείτε τις τιμές, γιατί είναι ιδιαίτερα προσιτές. Οπότε, εκείνο το δώρο που θέλετε να κάνετε στον εαυτό σας και μια μικρή πολυτέλεια που θέλετε να χαρίσετε, στο κατάστημα επιλογές δεν θα είναι μόνο μία. Θα πάτε με συγκεκριμένες σκέψεις, θα αποκτήσετε περισσότερο γιατί σας δίνει τη δυνατότητα με τις τιμές που έχει επιλέξει και τα δείγματα που φέτος έχει φέρει κοντά της. Λοιπόν, εγώ πάω στο τζιν. Και πολύ καλά κάνεις. Και εσύ πας στο κυπαρισί, μπράβο, για να δείξουμε ότι ξέρω το λευκό, το κίτρινο. Στο χακί κυπαρισί, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε αμέτρες επιλογές τόσο σε μπλουζάκια, πουκάμισα και πατελόνια. Εδώ έχουμε επίσης ένα φλωράλ με χακί ρόσο πινελιές, που μπορούμε να συνδυάσουμε με ένα χακί πατελόνι. Αλλά εξίσου καλά μπορούμε να το συνδυάσουμε και με ένα τζιν. Καλά, αυτό το τζιν νομίζω ότι θα είναι sold out φέτος, γιατί είναι και πολύ μαλακό. Οπότε το καλοκαίρι θες να βάλεις το τζιν σου, αλλά δεν θες να βάλεις αυτό το σκληρό, το δίσκαμπτο με τις υψηλές θερμοκρασίες. Έχει το ωραίο το πετρόπλημα και τα σκισίματα. Σταθερή αξία. Και το δεν αποχωρήσει το αγαπημένο τζιν, απλά παίζεις με όλα αυτά τα υπέροχα που σε βλέπω να προτείνεις. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο με τα τριαντάφυλλα και τους ώμους έξω. Πάει και με το κίτρινο και με το σάπιο μήλο εδώ, ένα παντελόνι που θα σας δείξω αμέσως τώρα με τζιν. Μπορεί να συνδυαστεί με άπειρους συνδυασμούς. Όπως επίσης πάει και με αυτό. Ναι, μα δες το. Όπως θες παίζεις. Ορίστε. Εντάξει, και εμείς σας δείχνουμε τώρα ελάχιστα από όλα εκείνα τα υπέροχα που έχει ήδη παραλάβει το κατάστημα επιλογές για να πάρετε μια μικρή ιδέα. Και θα είστε κοντά μας και μέχρι το Πάσχα να δούμε και άλλα ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Για να δούμε. Είμαστε... Αυτά είναι πρακτικότατα και θηλυκότατα. Έβγε. Ζικιλότ, ολόσωμη φόρμα, συνδυασμένο με ένα δαντελένιο σακάκι. Και υπέροχα τα μπαν καφέ.
Ναι, είναι η ζακέτα εκείνη την οποία θα τη βάλεις με το μπλε το φόρεμα, με το τοπάκι, με τη φούστα, με το τζιν και θα σου λύσει επίσης τα χέρια γιατί είναι πασπαρτού, mm-hmm. η δαντελένια. Και, α, η φόρμα είναι σωστή. Τώρα είδα τα ανοίγματα. Έχει αυτά τα ανοίγματα που τα έχουμε δει και το χειμώνα, ένα παραπάνω τώρα στην ανοιξιάτικη καλοκαιρινή περίοδο. Και τα αξεσουάρ τα οποία βλέπετε σήμερα επίσης είναι στο κατάστημα επιλογές, νέες παραλαβές βεβαίως. Και αυτή η εξαιρετική λύση στο ταμπά πέδιλο, το οποίο είναι επίσης μια από τις έξυπνες σου επιλογές. Πάει τίποτα να περισσότερα... μην έχεις πάρει, ναι. Πάρε αυτό το χρώμα και είσαι μια χαρά διότι μπαίνει με όλα. Ακριβώς. Πειράζει που θα ανακατεύω. Όχι, κανένα εντάξει, πρόβλημα. Θα τα βρω. Τα έχω μάθει. Πέρα λοιπόν από τις χακί και γήινες αποχρώσεις, άλλη μια τάση για φέτος είναι τα αγαπημένα σε όλες μας πιστεύω, floral. Είναι μια τάση που επικρατεί από πέρυσι. Για όσες δεν τόλμησαν να τα φορέσουν από πέρυσι, αξίζουν νομίζω φέτος να το επιχειρήσουν. Εδώ έχουμε λοιπόν μια floral σε αποχρώσεις μοβ φούστα, η οποία κάλλιστα μπορεί να συνδυαστεί με ό,τι απόχρωση περιλαμβάνει μέσα η συγκεκριμένη floral φούστα. Δηλαδή με ένα μονόχρωμο μαύρο μπλουζάκι, με ένα ροζ, μοβ, λιλά, οτιδήποτε, και αυτό είναι ένα κολπάκι που μπορείτε να το κάνετε με οτιδήποτε floral κομμάτι έχετε. Απλά να σας πω ένα μικρό tips θα έλεγα, για όσους από εσάς έχετε λίγο παραπανίσια κιλά, καλό θα ήταν να επιλέγετε φλωράλ κομμάτια με μικρότερα λουλούδια, μικρότερα σε μέγεθος ενώ λουλούδια, μοτίβα ακριβώς, γιατί όσο πιο μεγάλο είναι, τόσο κάνει πιο έντονο το ενδεχομένως πρόβλημα που μπορεί να έχει μια κυρία σε μια περιοχή του σώματός της. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φούστα. Είναι υπέροχη. Ναι. Και επειδή είσαι στα φλωράλ, να δούμε και τι έχει βάλει η Αλντά. Μα γι' αυτό το ναι, έπιασα κι εγώ. Μπράβο, ήξερα ότι υπήρχε σενάριο. Γι' αυτό δεν πετάχτηκα με αυτό που έχω διαλέξει. Τι να πρωτοπώ για αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό το κιμονό. Φλωράλ κιμονό, το οποίο μπορεί να είναι να το φορέσετε ως φόρεμα, να το φορέσετε ως απλό κιμονό. Δηλαδή, φανταστείτε το καλοκαίρι, ανοιχτό, με ένα μαύρο τοπάκι και ένα σορτσάκι από μέσα. Είναι είσαι σε μια κοσμική παραλία και να θες ναι. να βάλεις κάτι που είναι έτσι λίγο πιο διαφορετικό, με ένα εξαιρετικό λόσωμο μαύρο μαγιό. Πολύ εντυπωσιακό. Ακριβώς. Με τα κατάλληλα σκισίματα. Ναι. Και μια σκίδα εδώ πάνω στο φλωράλ κιμονό. Ναι. Το οποίο έχει έτσι μία διαφάνεια στη μέση, αλλά και στη μέση του χεριού. Πολύ εντυπωσιακό. Να πούμε βέβαια ότι φέτος επικρατεί και το ροζ, σε οποιαδήποτε απόχρωση μπορούμε να φανταστούμε, από pink, από παστέλ, από σάπιο μήλο, σωμών. Εδώ κρατάω μία ολόσωμη φόρμα με έξω ώμους. Πολύ όμορφο κομμάτι. Και σιγά σιγά σε 2 εβδομάδες πλησιάζει το Πάσχα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και αυτά είναι και από τις έξυπνες επιλογές για αυτές τις μέρες που δεν ξέρεις και τι καιρό θα κάνει. Γιατί έχεις βάλει τη φόρμα σου, έχεις βάλει ένα ωραίο χρώμα. Mm-hmm. Θα βάλεις από πάνω είτε ένα σακάκι όπως τον γκρι που είδαμε που πάει τέλεια με αυτό το ροζ, είτε την δαντελένια, την ωραία τη ζακετούλα που είδαμε. Mm-hmm. Και θα είσαι μέσα στο κλίμα της εποχής, χωρίς όμως δεν και καλά να νιώσεις ότι κάνει μια ψυχρούλα. Καλά, αυτό εδώ είναι εξαιρετικό το λευκό τώρα. Είναι υπέροχο. Γιατί μπαίνουμε σιγά σιγά και μετά το Πάσχα και στις αγορές εκείνες και στην αναζήτηση εκείνων των ενδυμάτων, τα οποία θα επιλέξουμε για να φορέσουμε σε εκδηλώσεις, μιας που θα ξεκινήσουν ξανά γάμοι, βαφτίσεις, αυτό, κοινωνικές εκδηλώσεις, που είναι λίγο πονοκέφαλος τι θα βάλουμε και πώς θα το επιλέξουμε. Και το λευκό είναι ένα βασικό χρώμα που το βλέπουμε άνοιξη καλοκαίρι. Total λευκό έχουμε σε συγκεκριμένη εμφάνιση με μεταλλικό υπόδημα. Μεταλλικό βέβαια που συνδυάζεται με μαύρο τακουνάκι. Παραλίγο να φτάλασσα την επίδειξη, εντάξει, το γλιτώσαμε. Εγώ είχα παραζηρθεί, η αλήθεια είναι, από τα παπούτσια και από το ναι, και γιατί φόρεμα. Είμαι σίγουρη ότι και αυτά είναι, εμένα αυτά είναι η δεύτερη μου επιλογή μετά τον ταμπά. Ναι. Αυτό το μεταλλικό το χρώμα. Είναι τα βασικά χρώματα, τα ναι. οποία μπορούμε να συνδυάσουμε με άπειρους χρωματισμούς. Πλέον το μαύρο δεν το πολύ βλέπουμε τόσο σαν υπόδειγμα. Εδώ είναι άνοιξη καλοκαίρι. Γιατί έχει βάλει το μαύρο τακούνι, οπότε ναι, εντάξει, κάνει το συνδυασμό. Αλλά υπάρχει αυτό το διαφορετικό με το μεταλλικό στοιχείο.
Διαφάνεια λοιπόν, αλλά και δαντέλα. Όπως η δαντέλα φόρεμα που κρατάς αυτό εσύ, που κρατάω εγώ εδώ, μ' αρέσει πάρα λευκό. Πολύ. Έχει μέσα και το... Το μανίκι του, ναι. Εδώ λεπτομέρεια. Και πολλά. Την επένδυσή του για να μην διαγράφει. Εγώ νομίζω ότι αυτά είναι και από τα έξυπνα, γιατί μετά θα του βγάλω εγώ την επένδυση. Θα το βάλω και το καλοκαίρι να του κάνω τη βόλτα του με το μαγιό μου. Πολύ σωστά. Αλλά θα το έχω και έτσι. Με ένα ωραίο έτσι. Σανταλάκι, ναι. Σε μπρονζέ ή χρυσό. Εντάξει, και το λευκό είναι λευκό, σε σώζει. Ναι, αυτό που έρχεται τώρα είναι λατρεία. Γι' αυτό θα το δω εγώ αμέσως. Ολόσωμη φόρμα είναι. Mm-hmm. Είναι ολόσωμη φόρμα. Πάλι βλέπουμε τη ρίγα και πώς θα μπορούσε άλλωστε να λείπει η ρίγα. Και φέτος από την άνοιξη, από τις τάσεις άνοιξη καλοκαίρι 2017. Εγώ τη ρίγα την έχω συνδέσει πολύ με το Πάσχα. Μαριμιέρες, ναι, αυτό το ολόσωμο τώρα εδώ, θα του βάλεις ένα τζιμπουφάν, θα του βάλεις το σακάκι σου, θα το κάνεις ό,τι θέλεις. Και την άνεση που σου δίνει μόνο μια τέτοιου τύπου φόρμα, που ευτυχώς κατάγει φέτος το καλοκαίρι το στυλ της, και μου αρέσει. Και το συγκεκριμένο το έχουμε συνδυάσει εδώ πάλι με το ταμπά σανδάλι μας, αλλά μπορεί κάλλιστα να συνδυαστεί με κόκκινο, με κίτρινο, σίγουρα με μαύρο, αλλά και μπλε υπόδημα. Είναι πολύ ωραίο το χρώμα που όπως έχει διαλέξει, αυτό το ωραίο το γκρι. Ναι. Ό,τι για να του βάλεις πάνω πάει. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Και είπαμε προηγουμένως, πάλι βλέπουμε κάθετη ρίγα. Μπράβο, πολύ ωραίες επιλογές. Νέες παραλαβές για εκείνους οι οποίοι μόλις τώρα συντονίζονται με τους τηλεοπτικούς τους δέχτες και με την εκπομπή. Είναι το κατάστημα επιλογές, είναι στα Μάλια, στυλ Ελευθερίου Βενιζέλου 157. Βλέπουμε και διαλέγουμε κιόλας, πάλι σε μοβ παλέτα πάλι η επόμενη επιλογή. Μοβ, πασπαρτού πουκάμισο. Και όπως είπα προηγουμένως, βλέπουμε αυτά τα 70's print. Με το καρό, τις κακέρες, τις ρίγες που είδαμε προηγουμένως, αλλά και το μοβ λιλά. Και τα ανάλογα αξεσουάρ. Δες το τώρα. Πολύ όμορφο. Τι θυμάσαι αυτές τις μπλούζες που τις είχαμε και τις... Έχουν έρθει τόσο πολύ παιδιά πίσω στη μόδα. Και με τζιν θα μου άρεσε. Με όλα πάει. Η πλεκτή, η ωραία, θα τις βάλεις ένα τοπάκι, ένα μεταξωτό, θα τη βάλεις πάνω από το φόρεμα. Ορίστε. Για να σε κρατάει πιο ζεστή. Δες το πόσο ωραία φωτίζει. Mm-hmm. Και έχει αυτή τη μεταλλική απόχρωση που το φωτίζει διαφορετικά. Έχουμε προλάβει να τα δείξουμε όλα γιατί... Θα προλάβουμε. Να πάρουν όλη την πρώτη γεύση. Ακριβώς. Μπορεί όμως να περάσει τώρα η Έλντα μας. Υπέροχο κομμάτι. Σάπιο μήλο συνδυασμένο με μαύρες λεπτομέρειες. Έξω όμι. Ένα απίστευτο στυλάτο κομψό κομμάτι. Και έχει συνδυαστεί με μια κλασική μυτερή, θα έλεγα εγώ, βαστιλέτο. Υπέροχο. Ναι, είναι όντως. Είναι αυτό το χρώμα, είναι εξαιρετικό. Mm-hmm. Και άνοιξε προμηνή και έχεις κάνει μια πολύ ωραία επιλογή για να όποτε και αν διαλέξεις να το βάλεις ένα τέτοιο χρώμα. Και το χρώμα αλλά και το και σχέδιο το στυλ, ναι. Της συγκεκριμένης ολόσωμης φόρμας με παραπέμπει σε, μια, έτσι, σε ένα λίγο πιο αριστοκρατικό, θα έλεγα, στυλ. Με αυτό το σχέδιο που κάνει εδώ πάνω. Πολύ όμορφο συνδυασμός. Και αυτό λοιπόν, όπως είπαμε προηγουμένως, στο κατάστημα επιλογές μπορείτε να βρείτε πληθώρα μεγεθών, ρούχων για κάθε γούστο αλλά και για κάθε βαλάντιο. Δείτε τώρα πόσο επιμελημένο και προσεγμένο είναι. Με τις μεταξωτές του λεπτομέρειες στο μανίκι, με το ωραίο του το τέλειωμα. Δαντέλα. Με τη δαντέλα του, τη διαφανειά του. Τα με το να σου επιτρέπει να αφήσεις τον ώμο έξω και να δώσεις αυτό που θες το λίγο πιο θηλυκό. Σε πολύ μεγάλη γκάμα από νούμερα και εξαιρετική επιλογή σε τιμή του εν λόγω. Δεν μπορώ να πω, αλλά σας λέω. Για να ξέρετε ότι μπορεί να ντυθείτε πάρα πολύ άντα χωρίς να αγχωθείτε. Αυτοί οι οποίοι ψάχνουν να βρουν διαφορετικά νούμερα. Το συγκεκριμένο μπορούμε κάλλιστα να το συνδυάσουμε τόσο με τζιν, αλλά το καλοκαίρι ενδεχομένως με κάποιο σόρτς. Ναι, μεν είναι φαρδί. Βέβαια. Από πάνω νιώθουμε έτσι μία άνεση. Μας καλά, και ο καθένας έχει το νούμερό του. Δηλαδή θα το βρουν σε πολύ μεγάλο νούμερο κάποιος που θέλει να ντυθεί. Υπάρχει, βέβαια. Αλλά πώς να το βρεις και στο νούμερό σου και να το βάλεις με ένα ωραίο λευκό σορτσάκι. Όμορφο. Εξαιρετικό. Λευκό λέω, λευκό βλέπω. Τι ωραίο που είναι. Δαντέλα. Έχετε κάνει πολύ ωραίες επιλογές, αλήθεια σας το λέω. Μπράβο σας. Δείτε το. Ολόσωμη φόρμα, τι είναι αυτό. Δαντέλα, Δαντέλα.
Με απίστευτη. Παιδιά, την πλάτη. Πλάτη, ναι, πραγματικά. Αλλά ας δούμε πρώτον μπροστά. Και αυτή η λεπτομέρεια στη μέση και φυσικά η εντυπωσιακή πλάτη. Υπέροχο. Κοίτα, αυτό τώρα, επειδή και πολιτικοί γάμοι γίνονται και κάποιος θέλει να βάλει έτσι μια κοπέλα που θέλει να πάει μέχρι το Δημαρχείο, να είναι ντυμένη και πιο ροκ, αλλά να βάλει το λευκό της και να είναι και πιο φιλική. Δηλαδή, τέτοιες επιλογές ψάχνεις και είναι δύσκολο να τις βρεις. Ναι. Και εμένα αυτή η δαντέλα, πρώτη φορά βλέπω τόσο διαφορετικό έτσι, αυτή τη φόρμα με τη δαντέλα της και την ωραία στην πλάτη. Υπέροχο. Σαν και αυτό που κρατάς επίσης. Mm-hmm. Στην ίδια ακριβώς φιλοσοφία, είναι και αυτή εδώ η ολόσωμη φόρμα με λίγο διαφορετικό σχέδιο εδώ από πάνω. Να πέφτει έτσι ρηχτά. Υπέροχο. Ωραία. Έλα να δούμε και αυτό γρήγορα να προλάβω. Καλά και αυτό είναι, παιδιά. Μπράβο. Και αυτό, όπως είπαμε, ολόσωμη δαντέλα. Αυτό που δείχνεις εσύ. Ναι, ναι, ναι. Και το φόρεμα που ήρθε τώρα. Πιο κοκτέιλ. Μετά. Σε επίσης αγαπημένη γραμμή. Δεν είναι φόρεμα, είναι δύο. Είναι φούστα τοπάκι. Ναι, είναι τοπ και φούστα, ακριβώς. Συνδυασμένο με ένα υπέροχο μεταλλικό παπούτσι, σαν δαλάκι. Πολύ γκέρλι. Και κάνει λίγο και το σωμόν εσωτερικά, στη διαφάνεια. Ιδανικό για ιδιαίτερες έτσι στιγμές, τώρα που πλησιάζουν και το καλοκαίρι, το Πάσχα, οι εκδηλώσεις που ενδεχομένως είμαστε υποχρεωμένοι να εμφανιστούμε. Ναι, και το κάθε ρούχο που βλέπεις, τώρα ξέρεις και τι ταυτότητα έχει. Δηλαδή αυτό, μια νονά που θέλει να είναι μια μαμά σε μια βάχ, θέλει να είναι και πιο θηλυκή και πιο... Είναι εξαιρετική επιλογή, πέραν όλων των άλλων δηλαδή, γιατί εντάξει δεν το περιορίζουμε. Μπορείς να κάνεις εξαιρετικές χρήσεις. Λοιπόν, τα προλάβαμε, τα δείξαμε όλα ή έχουμε... Ναι, μπράβο μας. Τα προλάβαμε. Σούπερ. Αυτά λίγο εδώ. Δεν μπορώ να μην τα δείξω. Τέτοια χρώματα. Και αυτό το κιμονό με τα πομπών. Τα φούξια. Πολύ όμορφα. Σε αποχρώσεις του μπλε, ethnic. Και αυτά. Και άλλα και άλλα. Τόσα και ακόμα περισσότερο στο κατάστημα επιλογές στα Μάλια Ελευθερίου Βενιζέλου 157. Όπου προλαβαίνετε και το Σαββατοκύριακο, γιατί το Σάββατο έχει διευρυμένο ωράριο. Μπορείτε να πάτε από εκεί να πιείτε τον καφέ σας, να κάνετε τις επιλογές σας. Κάθε μέρα. 9.30 με 9, κάθε μέρα εκτός Κυριακής. Και φαντάζομαι ότι για τις μέρες που θα ακολουθήσουν στη διάρκεια της μεγάλης εβδομάδας και με την εφαρμογή του εορταστικού ωραρίου, θα έχουμε και καινούργια να σας πούμε νεότερα. Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Κατάστημα επιλογές Ελευθερίου Βενιζέλου 157. Γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε φύγει εκτός χρόνου και επιστρέφουμε.